Τα βέλη του εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Ερεστιάδος Βασίλης Μαυρίδης αναφορικά με την αναβολή της συζήτησης για την έγκριση επικαιροποίησης του περιφερειακού σχεδίου αποβλήτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και μας προκάλεσε μια έκπληξη, θα έλεγα, γιατί πρώτον ήταν πρόταση της ΔΙΑΜΑΘ, η οποία αντιπροσωπεύει και τους 22 Δήμους της Περιφέρειες. Και μάλιστα ήταν ομόφωνη η απόφαση για να καταθέσουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό. Δεύτερον, υπήρχε η θετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειάς μας. Και τρίτον και το κυριότερο, όλοι γνωρίζουν, ή έτσι ελπίζαμε ότι θα γνωρίζουν, και την αναγκαιότητα να τρέξει γρήγορα η επικύρωση του ΠΕΣΔΑ, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στον εθνικό σχεδιασμό, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να υλοποιούμε αυτά τα έργα που προβλέπονται μέσα στον ΠΕΣΔΑ. Η νέα αναβολή συζήτησης ενός τόσο σοβαρού θέματος είναι μόνο επιζήμια, τον είσαι εμφανώς εκνευρισμένος ο Δήμαρχος, ιδίως από τη στιγμή που χρονικά δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για την έγκριση και συνέχιση της διαδικασίας περιφερειακού σχεδίου αποβλήτων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Πλέον δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο να καθυστερούμε άλλο. Το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί ένα κριτήριο αιρεσιμότητας για οποιαδήποτε επιχορήγηση, επιδότηση, βοήθεια μέσα από το νέο ΣΕΣ. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν κατανοητά, να καταλάβουμε όλοι ότι δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Οι καθυστερήσεις, οι επιπλέον, μόνο κακό κάνουν στην ίδια την περιφέρεια και κατ' επέκταση σε όλους τους πολίτες που διαμένουμε σε αυτήν. Θεωρώ ότι τις τελευταίες ώρες έγινε κατανοητό ότι δεν πρέπει να κολυσιεργούμε άλλο. Μίλησα με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Λαμπάκη. Μου διαβεβαίωσε ότι θα έχει επικοινωνία με τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Μέτιο, έτσι ώστε να ξαναρθεί το θέμα άμεσα σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, στο επόμενο ευελπιστώ, να ακουστούν όλες οι απόψεις, να λυθούν απορίες που τυχόν υπάρχουν, αν και νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει τόσο πολύ το θέμα, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η επικύρωσή του για να προχωρήσουμε παραπέρα. Ο κ. Μαυρίδης εξέφρασε μάλιστα και την απορία του για το πώς είναι δυνατόν το Περιφερειακό Συμβούλιο να ζητά διευκρινήσεις και περαιτέρω συζήτηση για ένα σχεδιασμό πρότυπο, όπως τον χαρακτήρισε, για τον οποίο έχουν ήδη γίνει αλλεπάλληλες συζητήσεις. Το οξύμορο και το παράξενο είναι ότι για όλον αυτόν τον σχεδιασμό έχουμε πάρει τα εύσημα της κεντρικής κυβέρνησης, του κεντρικού κράτους, γιατί και τον εναρμονίσαμε πλήρως με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, αλλά και είναι ένας υλοποιήσιμος προϋπολογισμός αυτά που προβλέπει, περιέχουν έναν πραγματοποιήσιμο προϋπολογισμό. Κάναμε μια ακριβέστατη, λεπτομερέστατη καταγραφή των πραγματικών αναγκών. Διορθώσαμε πράγματα που ήταν αδιανόητα, που ήταν εντελώς απαράδεκτα από τον προηγούμενο περιφερειακό σχεδιασμό. Ενσωματώσαμε μέσα και τη δημιουργία τρίτης μίας στο Βόρειο Εύρου, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εξασφαλίζουμε με αυτόν τον σχεδιασμό την αυτονομία στη διαχείριση αποβλήτων στα δυο νησιά μας, στη Σαμοθράκη και στη Θάσο. Ένα τεράστιο πρόβλημα με τις θαλάσσιες μεταφορές των απορριμμάτων. Λύνουμε τις χιλιομετρικές μετακινήσεις, δεν θα υπάρχουν πλέον όταν υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα υποδομών, και γενικά εφαρμόζουμε αυτό που έπρεπε δυστυχώς να έχει σχεδιαστεί πριν από πολλά χρόνια σε εθνικό επίπεδο, αλλά έστω και αυτήν την ίστατη στιγμή νομίζω ότι θα αποτελεί ο δικός μας ο περιφερειακός σχεδιασμός πρότυπο και για άλλες περιφέρειες. Ευελπιστώ ότι ήταν μια κακή στιγμή η απόσυρση αυτού του θέματος και αυτή η, κατά την άποψή μου, λανθασμένη τροπή που πήρε αυτή η υπόθεση, γρήγορα θα πάρει το σωστό δρόμο.